ότι σχεδόν κάθε χρόνο, γύρω στην Άνοιξη και προς το καλοκαίρι, στο σταθμό γίνονται μεγάλα πειράματα, εντατικές όπως λέμε, δηλαδή γίνονται μετρήσεις σε ημερήσια βάση, συνεχή 24-ωρη βάση. Μερικά από αυτά τα πειράματα, παραδείγματος χάρη αυτό το που έχει γίνει πριν από 2 χρόνια, χρησιμοποιούν θαλάμους προσομοίωσης, δηλαδή βάζουν ουσιαστικά σακούλες. Φανταστείτε μια τεράστια σακούλα σαν ένα ιγκλού, η οποία εγκαθιστάται στον χώρο εδώ πέρα. Και σε αυτήν πάνω είναι συνδεδεμένα επιστημονικά όργανα, τα οποία μετράνε τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας σε αέρια, σε σωματίδια και τη δημιουργία των πυρήνων συμπύκνωσης, τους οποίους αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον καθαρό αέρα υποβάθρου της περιοχής για να δούμε πώς αυτός εξελίσσεται με την πάδο του χρόνου, με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και με την επίδραση των χημικών οξυδοτικών τα οποία υπάρχουν μέσα στην ατμόσφαιρα. Οπότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτό το οποίο γίνεται σε μεγάλη κλίμακα όταν ο αέρας έρχεται, παραδείγματος χάρη, από την Αθήνα ή από την Κωνσταντινούπολη στην περιοχή μας, να το παρατηρήσουμε μέσα στο θάλαμο προσομοίωσης και να δούμε πώς εξελίσσεται η χημική σύσταση των σωματείων που δημιουργούνται αυτά τα σωματεία και πώς εξελίσσεται η χημική σύσταση των σωματείων. Και αυτά είναι πρωτοπόρα πειράματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από 2 χρόνια έχει γίνει ένα πείραμα σε συνεργασία με το ΙΤΕ της Πάτρας, το ΙΕΦΜΗ και με το Georgia Tech του Πανεπιστημίου της Ατλάντας, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Pittsburgh στην Αμερική. Τέτοιες συνεργασίες έχουν ουσιαστικά σχεδόν κάθε χρόνο και έρχονται να βάλουν το λιθαράκι της γνώσης πάνω στα αποτελέσματα τα οποία έχουμε εμείς εδώ πέρα με τις συνεχείς μετρήσεις. Το δίκτυο αυτών των συνεργασιών φαίνεται ότι είναι σε παγκόσμιο ιστό, απλώνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον από επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο να έρχονται εδώ και να παρακολουθούν από κοντά όλες αυτές τις εξελίξεις, τα φαινόμενα. Προφανώς, όπως σας είπα, προηγουμένως, η επιστήμη εξελίσσεται. Οπότε κάθε φορά υπάρχουν διαφορετικές θεματικές αιχμείς και αυτές τις θεματικές αιχμείς τις μελετάμε στο σταθμό, όχι από μόνοι μας, αλλά με τις διεθνείς συνεργασίες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την Αμερική. Και έχουν έρθει ακόμα και συνεργάτες από Ιαπωνία και Κίνα στην περιοχή. Θίξαμε λίγο νωρίτερα ένα θέμα που έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις. Ελπίζουμε ότι η κάνουλα δεν θα κλείσει για προγράμματα τέτοια, γιατί είναι μια έρευνα που πρέπει να έχει συνέχεια. Προφανώς το ελπίζουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνοντας συνεχώς αιτήσεις για ερευνητικά προγράμματα και με το Horizon, αλλά και προγράμματα συνεργασίας, διακρατικής συνεργασίας. Ελπίζουμε και ότι από την Ελλάδα, τώρα με το ELIVEC και με τα διάφορα μικρά προγράμματα που αρχίζουν να ανοίγουν στην Ελλάδα, κάτι θα γίνει και θα συνεχίσουμε να έχουμε χρηματοδότηση. Και προφανώς ελπίζουμε και στη χρηματοδότηση από την περιφέρεια για την υποδομή του σταθμού.